υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τις επίσημες αντιπροσωπείες του Πεκίνου, της Σεούλ, της Ατλάντα, του Λονδίνου, του Σίδνεϊ και της Βαρκελόνης. Και όλοι σίγουρα έχετε δει ένα τεράστιο άγαλμα επιμάχου που κοσμεί την πιο γνωστή πλατεία του Περιστερίου, την πλατεία στον Μπουρνάζη. Και αυτό δείχνει γενικότερα και την αγάπη του Δήμου Περιστερίου για την πυγμαχία. Άλεξ, Κώστα, με τα μαύρα γάντια. Κώστας Καβαδίας με τα μπλε. Δεξιά γκάρτ ο Καβαδίας. Τώρα άλλαξε πάλι γκάρτ. Δεξί, ανοιχτό δροσιά από τον Κώστα Άλεξ. Κώστα Καβαδίας, ο οποίος αλλάζει συνέχεια γκάρτ. Περνάει να αλλάξει από την δεξιά στην αριστερή. Τώρα έχει τη δεξιά του γκάρτ, δηλαδή προβαλλόμενο το δεξί του χέρι. Δουλειά με τον τζέμπα από τον Κώστα. Ανοιχτό δεξί κροσέ και αριστερό από τον Καβαδία πάνω στις άμυνες του Κώστα. Αριστερό τζεπ κάτω στη κοιλιακή χώρα από τον Κώστα Άλεξ, προσπαθεί να ανοίξει άμυνες του Καβαδία. Εγχειστικά ο Καβαδίας περνάει στην αντεπίθεση. Ξεκίνησε με το πίσω χέρι, με το αριστερό ο Καβαδίας. Αριστερό δεξί και η απάντηση άμεσα από τον Καβαδία. Πολύ ωραίος αγώνας μέχρι στιγμής. Με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και οι δύο αθλητές. Εκρηκτική. Καλό μάτι, καλές άμυνες. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Έχουμε κοντά μας τον Γρηγόρη Νικολόπουλο, ο οποίος αγωνίστηκε στο πρώτο αγώνα. Είναι ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας, Γρηγόρη. Γενικότερα, πες μας τις εντυπώσεις σου. Ένας πολύ καλός αγώνας, με πολύ άγχος για αρχή. Πολύ καλός αντίπαλος, μεγαλύτερος σε ηλικία, αλλά με περισσότερη εμπειρία, φαντάζομαι. Ένας πολύ καλός αγώνας για μένα. Για αρχή είναι το κάτι πολύ καλό. Το μέλλον στην επαγγελματική πυγμαχία, πώς το φαντάζεσαι? Μακάρι με πολλούς αγώνες, μακάρι και στο μέλλον πιο αργά βέβαια σε αγώνες στο εξωτερικό. Κοντά μου θα είναι ο Βυζαντινός, ο σύλλογος που είμαι αθλητής εκεί πέρα και θα συνεχίσουμε δυνατά με προπονήσεις. Ωραία, Γρηγόρη Νικολόπουλε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος, 4 γύρω των 3 λεπτών, όπως όλες οι σημερινές αναμετρήσεις επαγγελματικής πυγμαχίας, το πρώτο ελληνικό πρωτάθλημα επαγγελματικής πυγμαχίας, πανελλήνιο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Το περιμέναμε όλοι τόσα πολλά χρόνια. Πολλά τζεπ και από τους διαθλητές δεν αφήνουν τον αντίπαλο εκατέρωθεν να σκεφτεί πάρα πολύ το τι θα εκτελέσει. Αυτή τη χρηστικότητα έχει το να δίνεις πάρα πολλά τζεπ. Ουσιαστικά προσανατολίζει τον αντίπαλο.
δουλειά με τη μέση από τον Κώστα. Δίνει το δεξί του direct. Προσπαθεί να σπάσει την απόσταση ο Κώστα, δουλεύοντας μέση και προσποιήσεις. Έχει αλλάξει πάλι γκάρντ ο Καβαδίας. Αριστερό ανοιχτό κροσέ. Ωραία αντίδραση άμεσα από τον Κώστα Άλεξ. Το αριστερό επιτυχημένο ανοιχτό κροσέ που έδωσε ο Καβαδίας. Οι δύο πυγμάχοι είναι πάρα πολύ εκθετικοί, με πάρα πολύ καλή αντίληψη και άμεσες απαντήσεις, άμεσες αντιδράσεις. Αριστερό δεξί. Καβαδίας δίνει ένα σερί. Καλές άμυνες από τον Καβαδία. Πάνω στο αριστερό δεξί που έδωσε ο Κώστα. Προσποίησε από τον Κώστα. Προσπαθεί να περάσει τη δεξιά του κόντρα. Άμεση απάντηση από τον Καβαδία. Ωραία ανοιχτό δεξί κροσέ πάνω από την γκάρτ του Κώστα. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Εξαιρετικός αγώνας μέχρι στιγμής. Από τους πολύ καλούς αγώνες που παρακολουθήσαμε σήμερα. Τρίτος γύρος του έκτου και τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος επαγγελματικής πυγμαχίας. Δεξιά γκάρντ πάλι έχει επιλέξει ο Καβαδίας. Κώστα συνεχίζει με την ίδια στρατηγική, πολλές προσποιήσεις. Πολύ δουλειά με το τζεπ. Συνεχόμενη δουλειά και από τους δύο αθλητές. Πολύ καλός ρυθμός. Ανοιχτό δεξί κροσέ και αριστερή κόντρα που επιχείρησε ο Καβαδίας. Άμεση απάντηση από τον Κώστα. Ανοιχτό δεξί κροσέ που επιχείρησε ο Καβαδίας. Κάνει ένα πρόβλημα για τον Κώστα πάνω στην αμυνά του. Ήρθαν πάρα πολύ κοντά και οι δύο αθλητές. Θα πρέπει να τους χωρίσει ο διαιτητής και πολύ σωστά. Τους χωρίζει ώστε να συνεχίσουν να πυγμαχούν. Αριστερό τζέιμπ από τον Κώστα, διπλό αριστερό. Και απάντηση άμεσα με αριστερό δεξιά από τον Καβαδία.
Οι οδηγίες που δίνει ο κύριος Ιωαννίδης, ο προπονητής του Κώστα, να δουλέψει περισσότερη την προσποίηση και να περάσει και το δεξί του δυνατό χτύπημα απέναντι στον Καπαδία. Ο Καπαδίας αρχίζει και μπαίνει πολύ με το κεφάλι, είναι επικίνδυνο αυτό για να σχιστούν οι διαθλητές. Συνεχίζει και δουλεύει ο Κώστα. Δουλεύουν εκατέρωθον χτυπήματα. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Αυτό που πρέπει να προσέξουν τώρα οι δύο αθλητές στο τέταρτο γύρο είναι να μην ανοίξουν και χαλαρώσουν μάλλον τις άμυνές τους, για να το πούμε καλύτερα. Ειδικά οι δύο πρώτοι γύροι ήταν πάρα πολύ τεχνικοί. Στο τρίτο γύρο χαλάρωσαν οι άμυνες. Μπήκαν και οι δύο περισσότερο με το κεφάλι μέσα. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους και απιθανούς τραυματισμούς. Ακόμα και σχισίματα να χτυπήσουν κεφάλι με κεφάλι. Τέταρτος γύρος. Ένας πάρα πολύ καλός αγώνας μέχρι στιγμής. Τέταρτος γύρος, τελευταίος. Καβαδίας με τα μπλε γάντια. Κώστα με τα μαύρα. Είναι αριστερό δεξί από τον Κώστα, ωραίο παρέα από τον Καβαδία. Ξεκίνησε με το πίσω χέρι ο Καβαδίας. Συνεχίζει να δίνει το ρυθμό σε αυτό το τέταρτο γύρο ο Κώστα. Ο Κώστα δεν πρέπει να μπει στη λογική του να κρατάει τον αντίπαλό του, καθώς δείχνει ότι έχει περισσότερες ανάσες. Ξεκίνημα με το αριστερό πάλι από τον Καβαδία. Αυτή είναι η στρατηγική του, να περάσει πρώτα την αριστερή του κόντρα έχοντας αλλάξει γκάρτ, έχοντας πάει στη δεξιά του γκάρτ. Τώρα από τον Καβαδία, άδειασε τον Κώστα, ο οποίος επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή επίθεση. Μπράβο,
Ο Καβαδίας πηγαίνει πάρα πολύ με το κεφάλι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει. Πολύ δυνατός αγώνας, δυνατή αναμέτρηση. 81-91 κιλά. Εξαιρετική αναμέτρηση, πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολλά χτυπήματα, πολύ καλός ρυθμός. Κυρίως δύο πρώτους γύρους και στο τέταρτο. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε το ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτή την τελευταία επαγγελματική αναμέτρηση, σε αυτόν τον τελευταίο επαγγελματικό αγώνα του πρώτου πανελλήνιου πρωταθλήματος επαγγελματικής πυγμαχίας υπό την αιγίδα και την διοργάνωση του ΣΕΠ, Συνδέσμου Ελληνικής Επαγγελματικής Πυγμαχίας. Νικητής λοιπόν ο Κώστα Άλεξ.